ευρωβουλευτής της Δημοκρατικής Συμμαχίας, κύριος Θόδωρος Κυλακάκης. Μάθαμε ότι είχε προημερών συναντήσεις με κάποιους από τους Γερμανούς σοφούς, από αυτούς που έχουν μεγάλη επιρροή στην κυρία Μέρκελ. Και νομίζω, Γιώργο, ότι θα έχει ενδιαφέροντα πράγματα να μας πει. Καλή σας μέρα, κύριε Σκυλακάκη. Καλημέρα, γεια σας. Καλημέρα, κύριε Κίρτσο. Είχαμε μία ειδική συνεδρίαση των συντονιστών στην Οικονομική Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου, όπου ήρθαν δύο από τους πέντε Γερμανούς σοφούς. Αυτή είναι η ανεξάρτητη σύμβουλη της κυρίας Μέρκελ, του γερμανικού κράτους για να είμαστε ακριβείς, οι οποίοι έχουν κάνει μία πρόταση που είναι πιθανόν να αποτελέσει μία λύση στο ευρωπαϊκό πρόβλημα, τη λεγόμενη πρόταση ενός ταμείου σωτηρίας για τις χώρες που κινδυνεύουν. Και νομίζω ότι αυτό έχει αρκετό ενδιαφέρον, τόσο σε σχέση με τους όρους που θέτουν. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά αυτού του ταμείου? Τα χαρακτηριστικά ταμείου είναι τα εξής. Πρώτον, μιλάει για το χρέος πάνω από το 60% που θα μαζευτεί στις χώρες που δεν μετέχουν σε προγράμματα διάσωσης, σε ένα κοινό ταμείο, και θα υπάρξει κοινή εγγύηση έτσι ώστε να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν με πολύ χαμηλότερα... Για αυτές που δεν είναι στο μνημόνιο, σε μνημόνιο δηλαδή. Σε μνημόνιο είμαστε εμείς, οι Πορτογάλοι και ναι. Εντάξει, αλλά η Γερμανία για παράδειγμα που χρωστάει 82% του ακαθάριστου του εγχώριου προϊόντος, εντάξει, δεν έχει πρόβλημα χρηματοδότηση, αλλά θεωρητικά το πάνω από το 60% θα είναι... Είναι η Γερμανία, με αυτό είναι η αξία της υπόθεσης, είναι ότι θα είναι και η Γερμανία μέσα. Γιατί αυτοί που θα μπουν μέσα θα δεσμευτούν, εάν προχωρήσει αυτή η λύση, να μειώσουν το χρέος τους κατά 20% μέσα σε 20 χρόνια στο 60% του ΑΕΠ, και να έχουν μια τέτοια πορεία δέσμευσης η οποία θα ακολουθήσει μια πολύ συγκεκριμένη διαδρομή, και θα βάλουν και εγγυήσεις κοινές, οπότε θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν, δηλαδή οι Γερμανοί θα εγγυηθούν για τους Ιταλούς, για να είμαστε πρακτικοί, αλλά και θα υπάρξουν εγγύησεις σε χρυσό ή συναλλαγματικά αποθέματα για ένα μέρος του χρέους που θα μπει σε αυτή τη διαδικασία, και εάν δεν πετυχαίνεις τους κανόνες, τότε θα χάνεις την εγγύηση. Ένας πολύ γερμανικός τρόπος για να λειτουργήσει το σύστημα. Μάλιστα. Τέλος πάντων, ενθαρρυντικό ακούγεται, με την έννοια ότι αναγνωρίζουν μια κοινή υπευθυνότητα, κάπως έτσι. Αυτό είναι το καινούριο στοιχείο, είναι η πρώτη φορά που κάποιοι Γερμανοί λένε ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια λύση χωρίς να δημιουργεί προβλήματα συνταγματικά στο εσωτερικό της Γερμανίας, έστω και με γερμανικές προϋποθέσεις. Τώρα τι βλέπετε να γίνεται, κύριε Σκυλακάκη, σε σύνοδο κορυφής της 9ης Δεκεμβρίου? Αν κάνετε το λογαριασμό, θα δείτε ότι οι Γερμανοί έχουν 2-3 εκατομμύρια ευρώ χρέος δικά τους. 2,3 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι λοιπόν δυνατόν να τυνάξουν στον αέρα την Ευρωζώνη επειδή θα αυξηθούν κατά 1% οι υποχρεώσεις τους πάνω σε αυτό το χρέος μετά από 5 ή 7 χρόνια. Είναι πολύ μεγάλα τα συμφέροντα και της γερμανικής εξαγωγικής βιομηχανίας από όλο το υπόλοιπο σύστημα, αλλά επειδή έχουν στο εσωτερικό της χώρας τους πολύ σοβαρά προβλήματα κοινής γνώμης, νομίζω ότι θα οδηγηθούμε σε μια κορύφωση της κρίσης και σε μια επίλυση η οποία τα απόμερα της οποίας θα τελειώσουν μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2012. Ναι, δηλαδή πια αυτή η κορύφωση όμως αντέχει το σύστημα, αυτή την κορύφωση που περιγράφεται? Κοιτάξτε, επειδή τα βασικά οικονομικά της Ευρωζώνης είναι υγιή, δηλαδή η Ευρωζώνη έχει μικρότερο εξωτερικό έλλειμμα από την Αμερική, επειδή η Ευρωζώνη έχει μια παραγωγική οικονομία, δεν υπάρχει λόγος για να διαλυθεί και να καταστραφεί. Το ευρώ όταν ξεκίνησε ήταν στο 0,90 του δολαρίου, τώρα είναι 30% πάνω. Δεν υπάρχει δηλαδή δομικό πρόβλημα στο ευρώ, υπάρχει πολιτικό πρόβλημα στο ευρώ, το οποίο
αποτελεί αντικείμενο πολιτικής βούλησης. Οι αγορές αμφιβάλλουν για την πολιτική βούληση, όχι για το αν ολόκληρη η Ευρωζώνη μαζί μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτή την ιστορία. Αν αύριο το πρωί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε να κάνει μια παρέμβαση δυναμική, πράγματι δεν θα είχαμε πρόβλημα. Τώρα, μέσα σε αυτό το δύσκολο ευρωπαϊκό περιβάλλον που περιγράφεται, εμείς πού βρισκόμαστε? Δηλαδή, έχουν αρχίσει και δείχνουν κάποια κατανόηση στα προβλήματά μας? Μας θεωρούν μια χαμένη υπόθεση? Τι εικόνα έχετε? Κοιτάξτε, είμαστε στο όριο. Υπάρχει μια αίσθηση ότι ο κ. Παπαδήμος και η λογική της συνεργασίας θα βοηθήσουν ώστε να ξεπεράσουμε το μεγάλο πρόβλημα, ότι η Ελλάδα μπαίνει σε κάποιο δρόμο, αλλά βέβαια προϋπόθεση είναι να μπορέσει να λειτουργήσει η κυβέρνηση και από την πλευρά του ίδιου του Πρωθυπουργού, που κάνει τη δουλειά του, δεν έχω κάποιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, αλλά και από την πλευρά των κομμάτων που συμμετέχουν. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα σοβαρό θέμα για το αν τα κόμματα που συμμετέχουν θέλουν αυτή την κυβέρνηση, πόσο καιρό τη θέλουν και τι πρόκειται να συμβεί στο μέλλον, αν δηλαδή υπάρχει μια λύση πολιτικής σταθερότητος την επόμενη μέρα, εφόσον πάμε σε εκλογές μέσα στο Μάρτιο, ή δεν θα υπάρξει λύση πολιτικής σταθερότητος. Εσείς τι καταλαβαίνετε, θέλουν ή δεν θέλουν να στηρίξουν την κυβέρνηση? Εμένα η αίσθησή μου είναι ότι το ΜΕΝ ΠΑΣΟΚ κατά βάση να απασχολείται με τη διαδοχή του και οι περισσότεροι υπουργοί είναι λίγο παγωμένοι, δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι είναι σε μια άλλη κυβέρνηση. Τώρα αρχίζουν και το συνειδητοποιούν. Νομίζω ότι είναι ακόμη στη δική τους κυβέρνηση. Είναι και πολύ άλλωστε. Ναι, είναι και πολύ. Αυτό ήταν μια ανομαλία αυτής της κυβέρνησης, ότι είναι πάρα πολύ. Στη δε Νέα Δημοκρατία βλέπω και σήμερα ο κ. Αβραμόπουλος να έχει μια δυστυχία για το γεγονός ότι τον αποφάσισε η Νέα Δημοκρατία να τον αντιπολιτεύεται και αυτό. Υπάρχει αυτό το παράδοξο, ότι έχει ένα κυβερνητικό εταίρο που θέλει να διατηρήσει και τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, στις κυβερνήσεις συνεργασίας δεν υφίσταται. Υπήρξαν και κάποιες συζητήσεις στο εσωτερικό του και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, νομίζω, και για τη συμμετοχή του ΛΑΟΣ. Εκεί πέρα έχει αρχίσει και γίνεται μία συζήτηση, η οποία στο κέντρο και στην αριστερά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο, αλλά όχι μόνο, μας δημιουργεί αρκετά σοβαρά θέματα εικόνας. Θα εξαρτηθεί βέβαια και από την συμπεριφορά του ιδίου αυτού του κόμματος, γιατί εμείς μπορεί να μην λαμβάνουμε πολύ στις μετρητής, είμαστε και μια άλλη πολιτική κουλτούρα, κάποιες αμετροέπειες οι οποίες έχουν λεχθεί στο παρελθόν ή λέγονται, αλλά στην Ευρώπη δεν ισχύει το ίδιο. Ιδίως για τους κυβερνητικούς εταίρους, μην ξεχνάμε ότι παρεμφερή κόμματα επί χρόνια δεν μπαίνουν στην κυβέρνηση σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες για λόγους αρχής από τους υπόλοιπους κυβερνητικούς εταίρους. Κατά συνέπεια πρέπει όλοι να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στη συμπεριφορά μας από τούδε και στο εξής, γιατί η εικόνα της χώρας έχει πάρα πολύ πληγεί το τελευταίο διάστημα και είμαστε η οριακή περίπτωση. Από τα τρεις χώρες η Ιρλανδία αναφέρεται ως η καλή περίπτωση και η Ελλάδα ως η αρνητική περίπτωση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Ακούσαμε τον κύριο Θόδωρο Σκυλακάκη, τον Ευρωβουλευτή της Δημοκρατικής Συμμαχίας.